Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, όπως και κάθε μέρα, βλέποντας όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε όπως και κάθε μέρα σήμερα, Τρίτη 22 Απριλίου, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στα Νέα το πρωτοσέλιδο «Τα 10 μυστήρια για τα κόκκινα δάνεια». Οδηγός για το πώς θα γίνουν οι ρυθμίσεις. Πώς υπολογίζονται οι δαβάνες διαβίωσης, ποιοι θα χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιμοι δανειολήπτες, τι θα υπολογίζουν οι τράπεζες, ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνουν στους πελάτες τους. Το νέο πλαίσιο που αφορά τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και οριοθετεί τις σχέσεις μεταξύ οφειλέτη και τράπεζας, ώστε να καταλήγουν εξοδικαστικά σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις, περιλαμβάνει ο οδηγός, που περιλαμβάνει τα 10 μυστήρια για τον προσδιορισμό των δαπανών διαβίωσης και το συνεργάσιμο δανειολήπτη. Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία από τη Χαρά της Ανάστασης, γράφει, στη βαρβαρότητα των εκρηκτικών. Στα χρόνια της αθωότητάς της, η μικρούλα κρατά ένα καλάθι με τα πασχαλινά αυγά στον Ντόνεσκ της Ουκρανίας, χωρίς να αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν στην πατρίδα της. Και στην Ελλάδα όμως χύθηκε αίμα, αλλά από την χρήση βεκαλικών. Αναφέρεται στα διάφορα ατυχήματα που έγιναν με τα βεκαλικά. Παρακάτω διαβάζουμε ο νόμος πάνω από το έθιμο των εκρηκτικών. Το έθιμο των εκρηκτικών του Πάσχα αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά φωνικό. Φέτος, μεταξύ άλλων, μια κριτική μπαλωθιά άφησε στον τόπο έναν 25χρονο που γλεντούσε ενώ η έκρηξη ενός τοπικού βαρελότου της Σιντορίνης είχε θύμα μια βαριά τραυματισμένη Αμερικανίδα τουρίστρια, 2 φίλους της και άλλους 4 ανύποπτους προσκυνητές. Τέτοιες εκδηλώσεις η αυτοδιοίκηση τις παρουσιάζει ως τουριστικές ατραξιών. Αλλά στην ουσία οι επιπτώσεις τους επιφέρουν βαρύτατα πλήγματα και στον τουρισμό. Κάθε Πάσχα, στο όνομα δήθεν ενός εθίμου, η παρανομία οργιάζει και αναπαράγεται. Είναι δυνατή επειδή η αστυνομία την ανέχεται. Ενώ ακόμη και οι ιερωμένοι κάνουν τα στραβά μάτια. Αλλά ο νόμος είναι σαφής. Τα εκρηκτικά απαγορεύονται επειδή είναι επικίνδυνα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι Far West και η πολιτεία οφείλει να τηρεί τους νόμους. Τα όργανά της που ανέχονται τις παρανομίες αυτές έχουν βαρύτατες ευθύνες. Λοιπόν, ατυχήματα όπως κάθε χρόνο στο Πάσχα έτσι και φέτος. Να δούμε όμως στην αριστερή στήλη που βλέπουμε 2 επέτη, 23 Απριλίου του 2010. Τα λάθη που μας οδήγησαν στην κρίση. Ο Ντομινίκ Στροσκάν, δεξιά με τον Σόιμπλε, δεν είχε συστήσει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στην ελληνική κυβέρνηση. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε την επέτειο της 21ης Απριλίου του 1967, όπου γράφει ιστορίες από την ΕΣΑ και την πολεμική αρετή. Ο Θανάσης Νιάρχος θυμάται τη θητεία του ως ΕΣΑΤΖΙ, δεξιά τότε, και ο Δημήτρης Μανιάτης γράφει για το κίτς της Χούντας. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε και μια απώλεια για τον Μάρκες, 2 πατρίδες ερίζουν για τις τάχτες του. Οι 2 πατρίδες του Μάρκες, η Κολομβία και το Μεξικό, θα διεκδικήσουν τις στάχτες του μεγάλου συγγραφέα. Να περάσουμε όμως τώρα και στο Έθνος, όπου βλέπουμε δέσμευση για ελάμφρυση περιμένει από το Eurogroup η κυβέρνηση. Ορόσημη για το χρέος. Ορόσημο για το χρέος η 5η Μαΐου. Πλεώνασμα 3,4 δις ανακοινώνει επίσημο αύριο η Eurostat. Οι μυστικές επαφές με Βρυξέλλες, Βερολίνο και τα σενάρια. Την έκφραση της Βούλησης των Ευρωπαίων Εταίρων για την αναδιάρθρωση του χρέους περιμένει η κυβέρνηση. Θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από το Eurogroup στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου. Ισχυρό διαπραγματευτικό ατού αποτελεί το πλεώνασμα των 3,4 δις ευρώ. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια φωτογραφία για τον πόλεμο της Ουκρανίας όπως πάντα. Η αποστολή Biden στο Κίεβο. Ισορροπία τρόμου στην Ουκρανία. Ως κομιστής βοήθειας έφτασε στο Κίεβο ο αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζον Biden. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη παραμένουν οι φιλορωσικές ομάδες. Ενώ αριστερά βλέπουμε για 415.000 επαγγελματίες απαλλαγή για δηλώσεις και ΦΠΑ. Επιχειρήσεις με τζίρο έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από τη δήλωση ΦΠΑ. Η νομοθετική ρύθμιση θα είναι έτοιμη για κατάθεση στη Βουλή πριν από το καλοκαίρι. Ενώ παρακάτω βλέπουμε ένα νέο από τον αθλητισμό. Για την Ευρωλίγκα λοιπόν, θρύλος και ΠΑΟ έμειναν ζωντανοί βλέπουμε, ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε πάλι για την απώλεια του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Θα περάσουμε τώρα στον ελεύθερο τύπο,
όπου διαβάζουμε οδηγός εξόδου για 650.000 ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 4 κρυφά μπόνους για σύνταξη από τα 52. Πόσοι ευνοϊκές ρυθμίσεις μειώνουν τα όρια ηλικίας, ποιοι συνταξιοδοτούνται μέχρι 4.500 ένσημα και ποιοι με 5.500 ένσημα. Ενώ βλέπουμε και τι ισχύει για τα πλασματικά έτη. 8 κατηγορίες εργαζομένων ωφελούνται με κατοχήρωση σε χαμηλά όρια ηλικίας αλλά και προς αύξηση σύνταξης. Αναλυτικούς πίνακες για άνδρες, γυναίκες και βαρέα ανθυγίνα μπορείτε να βρείτε στο οχτασέλιδο ένθετο της σημερινής έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε 10 μυστικά στην διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση δανείων που μπορεί να διαβάσει κανείς στη σελίδα 16. Συνεχίζουμε, βλέπουμε το έργο του πατρός Σάβα γράφει στο Πάλιο Καβάλας, όπου ένας παπάς βοηθάει παιδιά μέσω YouTube. Ενώ αριστερά βλέπουμε η Κίνα, η χώρα με τους περισσότερους χριστιανούς στον πλανήτη και γράφει ότι θα ξεπεράσει μάλιστα θα ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Είδαμε λοιπόν και τα νέα από τον Ελεύθερο Τύπο. Οπότε συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Και διαβάζουμε απελπισμένη προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να συγκρατήσει τις διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία. «Με προβιά και ντρόου» είναι ο τίτλος. Ενορχιστρωμένη εκστρατεία ξεκινά το Μέγαρο Μαξίμου κάτω από το βάρος των αρνητικών αποτελεσμάτων που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Προσπαθεί να δείξει ότι έκοψε τις επαφές με την ακροδεξιά μετά τις αποκαλύψεις για τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και αφήνει να φανεί ότι στρέφεται προς το κέντρο, όπως προτείνουν ιστορικά στελέχη της παράταξης. Χρησιμοποιεί μάλιστα τις απόψεις του Κώστα Καραμανλή και της Ντόρας Μπακογιάννη, οι οποίοι, όπως λένε, δεν έχουν ιδέα για τα σχέδια του Πρωθυπουργού που παραμένει δέσμιος του ακροδεξιού περιβάλλοντός του. Με εντολή Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, προσπαθεί να δείξει ότι στρέφεται το τιμόνι προς το κέντρο μετά το σκάνδαλο του Μπαλτάκου. Ενώ αριστερά βλέπουμε για το Δήμο Πειραιά, όπου γράφει τρικυμία στη Δημάρ. Διχασμένα είναι τα στελέχη του κόμματος του Φώτη Κουβέλη με την ενδεχόμενη σύμπραξη του συνδυασμού του Ηλία Τζανετουλάκου με τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ κύριο Δρίτσα μετά την εμφάνιση του συνδυασμού με τον Γιάννη Μόραλη. Στα κεντρικά όργανα της Αγίου Κωνσταντίνου παραπέμπεται το θέμα. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, για το κοινωνικό μέρισμα και τον συνωστισμό που γίνεται ουσιαστικά για ψίχουλα, την ανακύκλωση που πρέπει να γίνει αντί να καταλήγουν στις χωματερές, οι συνεταιρισμοί δίνουν λύση για αυτό το πρόβλημα, καθώς λέει οι πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας την μέθοδο της διαλογής απορριμμάτων στη πηγή, στείνουν πράσινες επιχειρήσεις και ανοίγουν νέα προοπτική στη διαχείριση των σκουπιδιών μακριά από την λογική των εργολάβων. Παρακάτω βλέπουμε την παράταση ζωής για ΠΑΟ και Ολυμπιακό, όπου βλέπουμε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενώ δίπλα βλέπουμε τις δηλώσεις της Ρένας Δούρου, δεν διαθέτουμε μαγικό ραβδάκι. Υποψήφια περιφερειάρχης με το ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι είναι προκλητική η θριαμβολογία γουρού γιατί δεν πατάει στην αλήθεια και δηλώνει πως είναι έτοιμη να διεκδικήσει και να συγκρουστεί για τα αυτονόητα δικαιώματα. Περνάμε τώρα στην ελευθεροτυπία, όπου βλέπουμε κενό γράμμα η Συμφωνία Γενέβης Παρατηρητής η Ευρώπη. Πάθη διαρκείας και για την Ουκρανία. Για βάναυση λοιπόν παραβίαση της Συμφωνίας της Γενέβης κατηγορεί το Κίεβο ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σέργεϊ Λαυρόφ. Μια συμφωνία που έπεσε στο κενό στην πράξη, με το αιματηρό επεισόδιο ανήμερα το Πάσχα κοντά στην πόλη Σλαβιάνσκ. Μεγαλύτερη υποστήριξη ζητά από τους δυτικούς συμμάχους του Ουκρανός Πρωθυπουργός, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κομίζει στο Κίεβο πακέτο τεχνικής βοήθειας σε ενεργειακά κυρίως θέματα. Κομίζει στο Κίεβο πακέτο. Παράλληλα, η Μόσχα ανακοινώνει τα σχέδια για τη μετατροπή της Κριμαίας σε ειδική οικονομική ζώνη και αποφασίζει να διευκολύνει τους ρωσόφωνους για να αποκτήσουν τη ρωσική υπηκότητα, ενώ την ίδια ώρα προωθεί μέσω διατάγματος την αποκατάσταση διοχθέντων επιστάλλην εθνικών μειονοτήτων ανάμεσα τους Ελλήνων, Τατάρων καθώς και Αρμενίων. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε για τους αστέγους, όπου γράφει «Οι άστεγοι δεν έκαναν ανάσταση». Πασχαλινές ιστορίες τριών αστέγων. Τις ημέρες που μέχρι και οι ΜΚΟ κατεβάζουν ρολά, ο Γιώργος, πρώην μηχανικός αεροσκαφών, είναι από τους
έχει διάφορες συνεντεύξεις από τους άστεγους, όπου μέχρι το 2010 ήταν ακόμα δούλευαν και τώρα έχουν καταλήξει έτσι. Αριστερά βλέπουμε για το νέο μνημόνιο και τις μόνιμες απολύσεις στο δημόσιο, καθώς δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο το δημόσιο. Περιλαμβάνει λοιπόν μόνιμο μηχανισμό απολύσεων και μετά το 2015. Κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου και μιλάει για νοικιαζόμενους εργαζομένους, καθώς και καθήλωση των δαπανών για συντάξεις και περίθαλψη. Ωστόσο από κάτω βλέπουμε ότι πέφτει το εμπόριο. Και τη στιγμή που οι επενδυτές λοιπόν εκφράζουν αισιοδοξία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ο δείκτης της διεθνούς κίνησης εμπορευμάτων κάνει βουτιά στο 60%. Από κάτω έχει οδηγό καταναλωτών για τις ρυθμίσεις δανείων με δαπάνες διαβίωσης, καθώς και βλέπουμε για το φωνικό κρυολόγημα, παρακάτω, που γράφει συναγερμός για το κορενέο εισαγωγή. Σε κατάσταση συναγερμού, οι υγειονομικές αρχές για το κρούσμα του κορονέου MERS, που εντοπίστηκε σε 69χρονο, ο οποίος έφτασε στη χώρα μας από τη Σουηδική Αραβία και νοσηλεύεται στην εντατική. Ελπίδα σωτηρία στα πειραματικά φάρμακα. Ένα νέο λοιπόν από την υγεία, ενώ παρακάτω βλέπουμε το αθλητικό νέο που επικρατεί σήμερα για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ, γράφοντας με τίτλο στην ελευθεροτυπία «Πολύ σκληροί για να πεθάνουν». Θα περάσουμε όμως τώρα στη Δημοκρατία, όπου βλέπουμε η απόλυτη παράνοια. Διαβάζουμε, ούτε αίτηση δεν επιτρέπεται να υποβάλουν οι άνεργοι που δεν έχουν στέγη για το βοήθημα των 500 ευρώ. Σφαγή για το μέρισμα. Πήρε φωτιά το διαδίκτυο από εκατοντάδες χιλιάδες. Κόβονται οι δύο στους τρεις. Αύριο η Eurostat κλειδώνει το πλεόνασμα. Ολοταχώς προς το τρίτο μνημόνιο πάμε. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε κάτι αντίθετο που λέει για τις 1.808 νέες προσλήψεις σε Υπουργεία, ενώ 82 δικαστικοί επιμελητές, 1.100 στα νοσοκομεία, 180 στο λιμενικό, 297 στο μετρό και 149 τηλεωνιακοί θα είναι οι προσλήψεις που θα γίνουν. Και δείχνει από κάτω ότι αυτή την εβδομάδα οι προκηρύξεις για πτυχιούχους ΑΕΗ, ΤΕΗ, αποφύτους λυκείου, ΙΕΚ και γυμνασίου. Ενώ δεξιά βλέπουμε με ασέπεη μετακτάξη στο δημόσιο, έρχονται σαρωτικές αλλαγές για τη μετακινήσεις υπαλλήλων. Μειώνονται κατά 40% οι οργανικές θέσεις στα Υπουργεία. Αφιέρωμα έχει παρακάτω, αφιέρωμα αναφορά για τον φωνικό ιό, για το ματωμένο Πάσχα στην Κρήτη και στη Θήρα από τα Βαρελότα, ενώ τους χρυσούς μισθούς που παίρνουν ισχυροί των Βρυξελών, αναφέρει κιόλας μέσα σε άλλα που μπορεί να διαβάσει κανείς σήμερα στη Δημοκρατία. Τώρα θα περάσουμε στην Αυτεμπορική, όπου γράφει προϋποθέσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα και η συρρήκνωση των δαπανών. Μειώσεις στη φορολογία φέρνει τον μεσοπρόθεσμο. Ελάφρυνση χρέους με σκληρά μέτρα. Λίγες μέρες μετά το Πάσχα ξεκινά ο Γολγοθάς της διαπραγμάτευσης για τα μέτρα μόνιμης ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Αρχή γενομένης από το Eurogroup της 5ης Μαΐου. Όπως φαίνεται, η λύση που προστίθεται να προσφέρουν οι δανειστές, μείωση επιτοκίων και επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής, θα συνοδευτεί και από ένα νέο σκληρό πακέτο μέτρων. Ανάμεσά τους βρίσκεται νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, διαβάζουμε στην Αυτεμπορική, ενώ παρακάτω βλέπουμε για τις συστημικές τράπεζες, όπου λέει οι πρωτοβουλίες γνωρίζουν τη θερμή ανταπόκριση των διεθνών επενδυτών. Αντλούν κεφάλαια 9,5 δις ευρώ από τις αγορές. Η δημιουργία μαξιλαριών δίνει χρόνο για τη διαχείριση των θυγατρικών τους. Βλέπουμε παρακάτω οδηγόγιος για ρύθμιση δανείων. Ενώ για την ΕΣΕ τα 21 αιτήματα για επιβίωση των μικρών και μεσαίων. Περνάμε τώρα και στην Εσπρέσο, όπου διαβάζουμε εκπρισοκρότησε το όπλο με αποτέλεσμα να χτυπηθεί θανάσιμα ο 25χρονος αθλητής. Νεκρός από παλωθιά φύλου, αναφέρεται στην τραγωδία στην Κρήτη, θρήνο στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Γιπαράκη. Τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί μάτι και ένας 23χρονος βλέπουμε. Πολλά ατυχήματα λοιπόν για το Πάσχα. Είδαμε τα νέα για τις πολιτικές εφημερίδες. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε λοιπόν
στη σημερινή έκδοση της Sport Day. Κεντρικό τίτλο «Γίγαντες». Τσεσεκά και Ρεάλ ήρθαν στην Ελλάδα μετά την άνεση του 2-0. Αλλά τα βρήκαν σκούρα γιατί έπαιξαν με γίγαντες, όπως διαβάσαμε. Ο Λάσμε και η παρέα του στραγκάλιξαν με την άμυνά του στην ομάδα του Μεσίνα και απέκτησαν το δικαίωμα στο όνειρο της πρόκρισης. Απίστευτη ήταν και η εμφάνιση από τον Ζαν Κράιτ που μοίρασε τάπες, σκόραρε και μάζευε rebound. Ο κύριος Βαϊμάκης δηλώνει, γυάλιζε το μάτι των πρασίνων. Διαβάζουμε λοιπόν στη Sport Day. Ενώ στο goal βλέπουμε ως κεντρικό τίτλο το «Μπορείτε», εκπληκτική παρουσία του κόσμου σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ. Τεράστιες νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που έδειξαν ότι η Τσεσεκά και η Ρεάλ δεν είναι άτρωτες και πως ο δρόμος για το Final Four του Μιλάνου είναι ακόμα ανοιχτός. Έχει λοιπόν η σημερινή έκδοση του Goal News 9 σέλιδο αφιέρωμα για το EuroLeague, για τις EuroLeague Nights. Και παρακάτω βλέπουμε διάφορα αφιερώματα όπως γράφει το DNA του Εξάστερου, αναφέρεται στον Παναθηναϊκό, ενώ στον Ολυμπιακό αναφέρεται με το τίτλο «Ο Βασιλιάς είναι εδώ». Συνεχίζουμε όμως τώρα με το φως των σπορ, όπου διαβάζουμε «Έσπασαν οι καρδιές», «Ρώσικη ρουλέτα Βόλων στο φινάλε», καθώς 20 δευτερόλεπτα κράτησαν ένα ολόκληρο τέταρτο. Διαβάζουμε «Παιχταράς μέγιστης κλάσης χθες ο Ντάνσον αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη του Ολυμπιακού». Ενώ ακριβώς παρακάτω βλέπουμε ο Χαλκέντερος Πρίντεζης, για τον οποίο ο Λάσο, αναφερόμενος στην εξέλιξη του αγώνα, είπε πως το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στις βολές, σε ένα σουτ τρίποντο του Πρίντεζη και σε κάποια άλλα μικρά πράγματα. Οπότε ζωντανός θρύλος με 78-76, ενώ τη Ρεάλ έκανε το 1-2. Είδαμε λοιπόν και το φως των σπορ. Περνάμε τώρα στην πράσινη, όπου διαβάζουμε ως τίτλο «Δεν γλιτώνεται ρε». 2-1 χθες και 2-2 αύριο στο καμίνι του ΟΑΚΑ από τους μεγαλύτερους μάγκες της Ευρώπης που ξεφτύλισαν και τους κόρακες. Τάραξε στο κάρφωμα την αρκούδα ο Εξάστερος και της έδειξε ποιος θα πάει Μιλάνο. Δημήτρης από κάτω, παραπάνω διαβάζουμε, κερδίσαμε και τους διαιτητές. Παναθηναϊκός Τσεσεκά λοιπόν 65-59 και μόλις αρχίσαμε, γράφει από κάτω. Χιλιάδες πιστοί παρέδωσαν μαθήματα εξέδρα σε όλη την Ευρώπη. Μεγαλείο, πρώτος της ασίστ ο Διαμαντίδης στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Θα περάσουμε τώρα στην ώρα των σπορ, όπου διαβάζουμε λοιπόν ένα χρόνο μετά από την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ, ο λαβωμένος δικέφαλος όχι απλά σηκώθηκε, αλλά φτερουγίζει περήφανος πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια, μετρώντας τις μέρες πλέον για το ξεκίνημα του χτισήματος του σπιτιού του. Από τον εφιάλτη λοιπόν στο μεγάλο όνειρο. Η ώρα θυμίζει τα άλματα της αναγέννησης που έχουν γίνει μέσα σε ένα μόνο χρόνο και που είχαν ως αποτέλεσμα να μετατρέψουν την ΑΕΚ της μιζέριας, της ιτοπάθειας και της καταστροφής στην ΑΕΚ της αντεπίθεσης, της σιγουριάς και της προοπτικής. Στην ΑΕΚ που την τρέμουν ήδη οι εχθροί τους. Ενώ παραπάνω διαβάζουμε την ερχόμενη Κυριακή στη Ριζούπολη, τελειώνει και μαθηματικά για την ΑΕΚ η μαύρη σελίδα της Τρίτης Εθνικής και ο κόσμος της, παίρνοντας μυρωδιά από την Αγία Σοφιά, ετοιμάζει πάρτι στη γειτονιά της, πάρτι για το τέλος του εφιάλτη, καθώς και πάρτι για την επιστροφή που πλησιάζει. Σειρά έχει τώρα ο πρωταθλητής, όπου βλέπουμε πρώτη ανάσταση για τον θρύλο. Ψυχή από ατσάλι, γράφει λοιπόν ο πρωταθλητής. Τρελό πάθος στο σεφ. Ο Σπανούλης δηλώνει πως τώρα θα πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας. 78-76 ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 και πάει για τη μεγάλη ανατροπή. Ο γίγαντας Ντάνσον έκανε τον Μπουρούση να μοιάζει με Νάνο. Βλέπουμε και την αντίστοιχη φωτογραφία. Και γράφει παρακάτω, ο Βασιλιάς είναι εδώ. Ενώ για Μίτσελ και Λορένθο γράφει, σκανάρουν την σεκούντα. Ποιοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο στόχαστρο των Ισπανών. Αυτά λοιπόν τα νέα και από τον πρωταθλητή. Θα περάσουμε τώρα όμως να δούμε και τα νέα από τον Γαύρο, όπου βλέπουμε πάλι αφιέρωμα στην νίκη του Ολυμπιακού. Κάρφωσε τη Ρεάλ και θα την ξανακαρφώσει, γράφει. Μίλησε όταν έπρεπε με τρίποντη βόμβα ο Πρίντεζης, όλα τα λεφτά οι Γαύροι που έβαλαν φωτιά στο σεφ. Ο Σπανούλης, όπως είδαμε και πριν τη δήλωσή του, θα πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας, λέει. Ο θρύλος έκανε το πρώτο βήμα και νέο ραντεβού την Τετάρτη. Ηγέτης ο Σπανούλης καθάρισε ο Ντάνσον για το 78-76, όπως είδαμε. Ενώ παρακάτω βλέπουμε
Κοιτάει ψηλά, ο Ολυμπιακός απαντάει στη λάσπη, φέρνοντας παιχταράδες στην Ελλάδα. Μάχη με τη Newcastle για τον Βαλμπουενά. Στην Ελλάδα για την διάκριση στο Champions League στέλνουν τον Βούτσινις οι Ιταλοί. Χαμός και στα ευρωπαϊκά media. Διαβάζουμε ενώ το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη ακριβώς από κάτω είναι υγεία, δύναμη και πίστη στα όνειρά μας. Περνάμε τώρα και στην Live Sport, όπου βλέπουμε εδώ είναι Πειραιάς. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Ολυμπιακός, έδειξε στη Ρεάλ ότι θα παλέψει μέχρι τελικής πτώσης για τη μεγάλη ανατροπή. Κατάθεση ψυχής και τσαμπουκά από τον θρύλο, με μάτι που γυάλιζε οι Ερυθρόλευκοι, μείωσαν σε 2-1 και πάνω αύριο στο κολλασμένο σεφ για την πολυπόθητη ισοφάριση. Για τον Ντάνσον γράφει όλα τα λεφτά. Ο Αμερικανός πήρε παραμάζωμα τους ψηλούς της Βασίλισσας με 21, 9 στα 10 σουτ και 9 rebound. Είστε ηθική και φυσική αυτούργη. Η ανακοίνωση, η απάντηση της ΠΑΕ στον ΠΑΟΚ ήταν. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τον Παναθηναϊκό που γράφει «Ο ΠΑΟ μείωσε το σκορ σε 2-1 και αύριο στο κατάμεστο ΆΚΑ πάει για την ανατροπή με έκτο παίκτη, τον πύρινο κόσμο του». Σκυλιά του πολέμου γράφει λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Μόλις οι Ρώσοι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στα 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε με 59-58, ο εξάστερος με άμυνα που τσάκιζε κόκαλα τους έπνιξε και δεν τους άφησε να βάλουν πόντο μέχρι και τη λήξη. Πρώτο σκόρερ ο Λάσμε και καθοριστικός ο Ράιτ. Το 65-59 λοιπόν, όπως είδαμε, του Παναθηναϊκού. Περάστε κόσμο, μάλιστα, γράφει από κάτω. Ανοιχτή προπόνηση για τους φιλάθλους στο Κοροπή. Παροξυσμός για τα εισιτήρια του τελικού που κυκλοφορούν αύριο. Είδαμε λοιπόν και τα νέα από τις αθλητικές εφημερίδες. Και θα αφήσουμε τώρα τον έντυπο τύπο, θα πάμε στον ηλεκτρονικό και θα δούμε μερικά από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο, όπου βλέπουμε συνωστισμός για το μέρισμα. Ξεπέρασαν λοιπόν τις 140.000 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Μόνο 1 στις 7 τηρούν τα πλήρη κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα λοιπόν. Θα περάσουμε όμως τώρα να δούμε και το επόμενο πρωτοσέλιδο, όπου γράφει «Χρυσές μπίζνες στον Αιγιαλό». Πώς νομιμοποιούνται παράνομα κτίρια σε παραλίες, φιλέτα οικόπεδα, με κρατική βούλα μάλιστα. Μπορεί να διαβάσει κανείς στο zoogla.gr. Ενώ το επόμενο πρωτοσέλιδο που θα δούμε γράφει «Το προήμιο μιας μαύρης εποχής». «Η Χούντα, ο ελληνικός σύνδεσμος και το σκάνδαλο». Είναι μερικά από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr.
ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών, η πλατφόρμα γενικών αγγελιών, το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε να δούμε μερικές από τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε η Ανάσταση του Κυρίου στην Ορθοδοξία. Έλληνες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους προκειμένου να γιορτάσουν την μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανισμού. Ωστόσο, όμως, δεν έλειψαν και τα ατυχήματα, καθώς μια Αμερικανίδα τουρίστρια δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το Μεγάλο Σάββατο, στο βράδυ της Ανάστασης, από αυτοσχέδια βεκαλικά στην περιοχή της Σαντορίνης. Η γυναίκα έχει υποστεί πολλά τραύματα και σοβαρά εγκάσματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Βενιζέλου νοσοκομείου του Ηρακλείου Κρήτης. Να δούμε τι δήλωσαν για την κατάσταση της υγείας της. Είχαμε μια σοβαρή αεροδιακομιδή από τη Σαντορίνη. Μια σοβαρή αεροδιακομιδή στο Βενζέλιο, το οποίο εφημέρευε χθες, όπου τέσσερα άτομα, τρεις αλλοδαποί και ένας Έλληνας, δύο γυναίκες και δύο άντρες, διακομίστησαν και μπήκε στο χειρουργείο η μία γυναίκα με σοβαρότερα προβλήματα και όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί, είναι η πιο σοβαρή όσον αφορά την εξέλιξη της υγείας της. Εχειρίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα άλλα τρία άτομα είναι σχετικά σε ελαφρότερη κατάσταση. Η ζωή της γυναίκας κινδυνεύει? Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμα. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι αισιόδοξοι και περιμένουν την εξέλιξή της. Εκείνο που θέλω να πω είναι και ευχαριστώ πραγματικά τους γιατρούς μας. Κάνανε ό,τι μπορούσαν το καλύτερο και όσο μπορούσαν πιο γρήγορα. Τραυματισμένη, τι τραύματα έχει? Είχε τραύμα, όπως μου είπαν, στην κοιλιακή χώρα και εγκάβματα. Μπήκε στο χειρουργείο. Αυτά που έπρεπε να χειρουργηθούν, χειρουργήθησαν. Τα εγκάβματα επίσης τα έχουν περιποιηθεί όπως πρέπει. Αυτή είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι αισιόδοξοι οι γιατροί, αλλά αναμένουν, διότι ο χρόνος θα δείξει. Είναι θλιβερό περιστατικό. Αν είχαμε και κάποια άλλη αναφορά. Εντάξτε, για περιστατικό. Δυστυχώς αυτό το περιστατικό με τα βεγγαλικά είναι ένα έθιμο που ναι μεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εθιμικά έχει καθιερωθεί σε πολλά μέρη της χώρας μας, αλλά σίγουρα έχει παρενέργειες που θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι πρέπει να το σταματήσουμε. Είχαμε άλλα περιστατικά, όπως ρώτησε η συνάδελφος, μικρά έστω? Δεν είχαμε στην Κρήτη, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, σοβαρά περιστατικά φέτο. Είχαμε όμως άλλες χρονιές και δυστυχώς επιτρέψτε μου να σας πω ότι και από τη δικηγορία είχα χειριστεί υποθέσεις που είχαν προκύψει από όρια του εθίμου αυτού, από τραυματισμούς δηλαδή που είχαν γίνει την βραδιά της Αναστάσεως. Πιστεύω ότι η βραδιά της Αναστάσεως σηματοδοτείται και μπορεί με άλλο τρόπο να δείξει ο χριστιανισμός τη χαρμόσυνη αυτή είδηση, το χαρμόσυνο αυτό γεγονός από το επικίνδυνο αυτό έθιμο. Έπρεπε να έχουν σταματήσει αυτά για να μην γίνονται αυτά τα περιστατικά κάθε χρόνο. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια με τα βεγγαλικά. Να σταματήσει αυτό το κακό με τα βεγγαλικά. Πας να κάνεις την προσευχή σου και κινδυνεύεις να χάσεις την ζωή σου.
Θέλουμε να σταματήσει αυτό το έθιμο με τα βεγγαλικά, διότι έχουμε τραυματίες, νεκρούς και είναι απαράδεκτο να γίνεται κάθε χρόνο το Πάσχα στην Ανάσταση. Ως παλιά είχαμε 13χρονο, είχε κόψει τα τρία δάχτυλα, ένα άλλο παιδί είχε χτυπήσει το πρόσωπο, είχε βγάλει το μάτι, τραυματισμούς και ελαφρύς και σε βαριά μορφή. Κάθε χρόνο έχουμε και τραυματίες. Και πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι πολύ απαράδεκτο να πετάνε βεγγαλικά στην Ανάσταση. Σταματήσουν αυτούς που τα εισαγάγουν στην Ελλάδα. Από αυτούς ξεκινάει όλο το κακό. Ο έμπορας τα παίρνει για να οικονομήσει. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Πρέπει αυτό κάπου να σταματήσει. Ας πάρετε την ευθύνη οι διηγούντες να σταματήσουν τους εμπόρους εισαγωγής. Αυτοί φέρνουν την κύρια ευθύνη. Τα παλιά χρόνια φτιάχαμε χαρτί, τα τρίγωνα που λέμε. Με λίγο φυτιλάκι, λίγο μπαρούτι. Ακίδινα στην ουσία. Και περνούσαμε πολύ ωραία. Τώρα το έχουν παρακάτω. Θα δούμε τώρα μια πιο ευχάριστη είδηση. Αδελφοποιήθηκε με το Colorado Springs η αρχαία Ολυμπία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και πλήθους πολιτών του Colorado Springs με κάθε επισημότητα. Είναι η έδρα, η συγκεκριμένη περιοχή της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των ΗΠΑ. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από την συγκεκριμένη τελετή. Relationship official. Okay, great. Yeah, should we stand? Yeah, why don't we stand for this? So. Oh. Two left-handed people. Notice we're both left-handed. Left-handed, I like that. Excellent. That's very interesting. So. That's auspicious. I think council will go down and let's go down and take a picture with them, council. And, we'll just all of us. Let's go behind just because we have a number here. Yeah, since we'll have 11, maybe behind the table. Okay. Or, yeah. Hold on just a second. Very good. Thank you very much. Ως σημαντικό γεγονός για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Μισελ Μπαρνιέ την έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και εξήρε τις γενναίες προσπάθειες και αποφάσεις που κατέβαλαν η κυβέρνηση των Αθηνών και οι Έλληνες πολίτες. Να δούμε τις δηλώσεις του. Voilà, il y a quelques jours que la Grèce sort de nouveau au marché financier. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire? C'est une situation extrêmement importante, pas seulement pour la Grèce, mais pour tout le monde. J'ai dit au moment de cette crise, quand je suis allé devant le Parlement à Athènes, la Grèce va devoir faire des efforts, mais elle n'est pas seule. C'est ça l'Union européenne. Il y a une exigence, une règle du jeu, des disciplines extrêmement dures. Nous savons les efforts et les sacrifices qui ont été faits par beaucoup de familles en Grèce, par beaucoup de gens encore aujourd'hui, beaucoup de chômage. Mais la Grèce n'a pas été seule. Elle a été soutenue par la communauté européenne, par la communauté internationale. Et on voit que tous ces efforts portent leurs fruits, que la confiance revient
Et comment on peut créer de la croissance s'il n'y a pas de confiance des Grecs en eux-mêmes et des autres dans la Grèce? Et cette confiance est en train de revenir. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour la Grèce, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que vous croyez que maintenant, il faudra un nouveau programme de réforme ou ça suffit? La situation n'est pas encore normale. Donc il faut continuer l'effort selon les indications, la volonté, les propositions, les décisions du gouvernement, dont on dit Samaras, qui est un gouvernement d'union nationale et qui fait preuve de beaucoup de courage, en tout cas, ce que je peux dire, moi, comme commissaire, mais aussi comme citoyen français, c'est que nous sommes très respectueux et admiratifs de l'effort que fait le peuple grec et des décisions, du courage des autorités grecques actuellement. Étant donné que la position en Grèce a des positions tout à fait différentes que le gouvernement, est-ce qu'il y a toujours un risque que la Grèce sorte de l'euro? Moi, je ne veux pas rentrer. Ce n'est pas mon rôle depuis Bruxelles de dire aux Grecs comment il faut voter et d'intervenir dans le débat politique interne de la Grèce. Ce que je sais, c'est que la politique actuelle, qui est soutenue par deux grands partis, du centre-droit et de la gauche, est très difficile, courageux, exigeant, sous l'autorité du Premier ministre Antonis Samaras, et que ça porte les fruits, que ces réformes portent le fruit, la Grèce est sur le bon chemin. Voilà, donc mon seul souhait, c'est que la Grèce reste sur ce chemin-là, aille plus loin, elle puisse continuer à compter sur l'appui et la solidarité de tous les autres pays européens, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο για την Ελλάδα σε μια ενιαία Ευρώπη, ήταν η δήλωση της Vivian Reding. Την ανάδυση μιας ενιαίας και δυνατής Ευρώπης, αδιάσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί φυσικά η Ελλάδα, απαλλαγμένη από το χρέος, βλέπει ως διακύβευμα των ευρωεκλογών ή επίτροπος της δικαιοσύνης. Να δούμε λοιπόν τη δήλωση στην τηλεόραση της ΑΜΠΕ. Voilà, Madame Reding, dans un mois, nous avons les élections européennes. Qu'est-ce que ça sera cette fois-ci, l'enjeu? L'enjeu est tout simplement, quelle Europe voulons-nous avoir? Voulons-nous avoir une Europe qui tombe en morceaux et qui, sur l'échiquier mondial, n'aura plus un mot à dire? Est-ce que nous voulons laisser à la nouvelle génération une Europe morcelée, qui ne parle pas d'une seule voix et à laquelle d'autres continents, la Chine, l'Inde, imposent leur volonté? Moi, non, je ne veux pas de ça. C'est la raison pour laquelle je plaide pour une Europe forte, une Europe qui puisse se mettre d'accord, une Europe qui parle d'une voix, une Europe qui soit un espace de vie et de bien-être pour ses citoyens. Vous savez, la Grèce est un pays parmi lequel la crise était très forte pendant des années, l'austérité, la pauvreté. Est-ce que maintenant, avec ces élections, les citoyens grecs peuvent attendre quelque chose de mieux? Absolument. Je pense que les dernières nouvelles économiques et financières en Grèce montrent qu'il y a de l'espoir, que les choses vont mieux. Je pense aussi que les Grecs comprennent que l'Europe ne les a pas laissés tomber. Il y avait beaucoup de voix à un certain moment où ils ont dit la Grèce doit quitter l'Union européenne, la Grèce doit quitter l'euro. Eh bien non, on a dit ils sont partis de la famille, ils vont rester dans la famille. Et nous allons faire tout pour les aider. Eh bien, c'était très difficile d'un côté et de l'autre. Beaucoup de gens ont beaucoup souffert en Grèce et je sais qu'ils sont très déçus, mais ça va mieux. Et l'avenir pour les jeunes Grecs sera un avenir où il y aura un État qui fonctionne, où les enfants ne devront pas déjà à la naissance payer des dettes que les parents et les grands-parents leur ont lassées et où les entreprises avec le génie commercial et d'invention de la population grecque peut reprendre de la force. Θα δούμε τώρα την τετραήμερη διάσκεψη της Γενέβης, η οποία ήταν κορυφή στην ατζέντα. Την Πέμπτη, λοιπόν, η Ρωσία και η Ουκρανία είπαν ότι θα κατέληγαν σε συμφωνία αποκλιμάκωση της κατάστασης στα ανατολικά της χώρας. Είναι κάτι που ακούσαμε πριν ακόμα και ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ότι αν η Ρωσία τελικά, σχετικά με το αν η Ρωσία τελικά θα κρατήσει το λόγο της. Η Ουάσιγκτον, λοιπόν, προειδοποιεί για περισσότερες κυρώσεις εάν αυτό δεν γίνει. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς λέγεται στην εκπομπή Europe Weekly μέσα από το Euronews.
Καλώς ήρθατε στο Europe Weekly για μια ανασκόπηση στα κυριότερα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας. Την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Ουκρανία είπαν ότι θα κατέληγαν σε συμφωνία αποκλιμάκωσης της κατάστασης στα ανατολικά της χώρας. Είναι κάτι που ακούσαμε και πριν, ακόμα και αν ο πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν η Ρωσία τελικά θα κρατήσει το λόγο της. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για περισσότερες κυρώσεις αν αυτό δεν γίνει. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα μετά την τετραμερή συμφωνία της Γενέβης για τον τερματισμό της κρίσης στην Ουκρανία. Μίλησε για αχτίδα ελπίδας, αλλά υπογράμμισε πως είναι ευθύνη της Ρωσίας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για την αποκλιμάκωση της έντασης. Οι Ρώσοι υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Το ερώτημα τώρα είναι εάν θα χρησιμοποιήσουν πράγματι την επιρροή που έχουν ασκήσει με αποκαρδιωτικό τρόπο για να αποκατασταθεί η τάξη, ώστε οι Ουκρανοί να διοργανώσουν εκλογές και να προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις αποκέντρωσης που έχουν προτείνει, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό των παρανόμως ενόπλων ομάδων, την απελευθέρωση των υποκατάληψη κτηρίων και τη χορήγηση αμνηστίας στους διαδηλωτές εκτός εκείνων που έχουν διαπράξει εγκλήματα. Καταρχήν, η θέση μας είναι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να φτάσει στο σημείο όπου όλοι, χωρίς να εξαιρούνται οι περιφέρειες, ζουν με τους γενικούς νόμους που συγκροτούν μια πολιτισμένη κοινωνία. Ένοπλοι είναι μόνο όσοι ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας, στην αστυνομία και το στρατό. Τα όπλα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όχι εναντίον του λαού, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Ο προσωρινός Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας είπε ότι όλα εξαρτώνται από τη στάση των φιλορώσων αυτονομιστών, τους οποίους χαρακτήρισε εξτρεμιστές. Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση συνεχίζεται στην Ουκρανία. Ανάλογα με το πώς θα αντιδράσουν οι εξτρεμιστικές ομάδες και με το εάν θα σεβαστούν τους όρους της συμφωνίας και πόσο γρήγορα θα απελευθερώσουν τα υποκατάληψη κτίρια, θα αποφασίσουμε πόσο η αντιτρομοκρατική επιχείρηση θα διαρκέσει, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στόχος της τετραμερούς διάσκεψης ήταν να τερματιστεί ο κύκλος βίας στην Ουκρανία. Ο απεσταλμένος του Euronews στην Γενέβη μεταδίδει. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν και για πρώτη φορά από την έναρξη της Ουκρανικής κρίσης υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που προέκυψαν. Άλλοι τα προβλήματα υπάρχουν ακόμα πολλά, αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να αρχίσουν να τα επιλύουν μόλις τερματιστεί η βία. Και μιλώντας για κυρώσεις, τέσσερις επιπλέον Ουκρανοί θα δυσκολευτούν πλέον να επενδύσουν και να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε στη μαύρη λίστα τους τέσσερις ανώτατους αξιωματούχους, επιβάλλοντας ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Να επεκτείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο τους στο Λουξεμβούργο. Για αρχή θα προσθεθούν περισσότερα ονόματα στον κατάλογο των προσώπων στα οποία έχει επιβληθεί πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων. Καταδικάζουμε ομόφωνα τις πράξεις ενόπλων στις πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτές οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσουν. Στηρίζουμε στεναρά την ενότητα, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ζητάμε από τη Ρωσία να κάνει το ίδιο και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα ουκρανικά σύνορα. Όλες οι ενέργειες για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσουν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν επίσης τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα προχώρησαν σε γενναία μείωση των τελωνιακών δασμών για τα ουκρανικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική κρίση υπήρξε χλιαρή. Λένε ότι θα χρειαστούν πολύ πιο σκληρά μέτρα προκειμένου ο Βλάντιμιρ Πούτιν να πιστεί να αλλάξει ρότα στο θέμα της Ουκρανίας. Οι ευρωβουλευτές όπως πάντα εξέφρασαν την άποψή τους. Η τεταμένη κατάσταση στην Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωβουλευτών. Ο Έλμαρ Μπρόκ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, εξαπέλυσε βέλη εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες που αποτελούν τη βάση της ειρήνης στην Ευρώπη κινδυνεύουν. Ξέρουμε ότι τα στρατεύματα στην Ουκρανία εκπαιδεύονται από Ρώσους. Μία στολή έναν τύπο παπουτσιών έχουν τα ίδια όπλα. Έχουν τη δομή κομάντο. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι που απλώς βρίσκονται μαζί. Βλέπουμε το συνδυασμό με τα ρωσικά στρατεύματα στα σύνορα που λειτουργεί ως μεσοπίεσης. Η
υπέρ της πολιτικής των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τάχθηκε ο Γκι Φερχόφστατ. Πρέπει να αυξήσουμε τη πίεση στη Ρωσία, όχι να συνεχίσουμε έτσι, διότι αυτό είναι απαράδεκτο μετά από ό,τι συνέβη στην Κρυμαία. Δεν πρέπει να υπάρξουν και μέρη της Ανατολικής Ουκρανίας που θα περάσουν στη Ρωσία. Την ώρα που η Ουκρανία φλέγεται, οι προσπάθειες για έβρεση ειρηνικής λύσης επικεντρώνονται στη Γενέβη, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες διπλωματών από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί πια να υπομισθούν το βάρος της διάσωσης των τραπεζών. Τώρα υπάρχει μια είδηση που θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής καμπάνιας, καθώς οι ευρωβουλευτές ετοιμάζονται για τις ευρωεκλογές. Κάποιοι ωστόσο δεν έχουν πιστεί ότι η νέα νομοθεσία που έγινε για να αποτραπεί μια νέα τραπεζική κρίση θα λειτουργήσει. Ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές διεξάγεται ψηφοφορία για την τροποποίηση του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Καταφέραμε όμως να κερδίσουμε το πιο σημαντικό. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι φορολογούμενοι δεν θα κληθούν ξανά να διασώσουν τράπεζες. Θα δούμε τώρα το πρώτο δελτίο ειδήσεων για σήμερα από την τηλεόραση της Ζούγκλας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας και τώρα θα αναφερθούμε στο ναυάγιο της Σεούλ. Καταπέλτης ήταν λοιπόν τα λόγια της Προέδρου της Νότιας Κορέας για το μεγαλύτερο ναυτικό δυστύχημα εδώ και 21 έτη στην ιστορία της χώρας, δίνοντας την απάντησή της σε όσους κατηγορούν τις αρχές ότι τηρούν ουδέτερη στάση τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα της τραγωδίας. Η Πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι οι ενέργειες του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος του πλοίου που βυθίστηκε την περασμένη Τετάρτη ισοδυναμούν με φόνο. Να δούμε λοιπόν τις δηλώσεις του καπετάνιου, το βίντεο σοκ που είχαν τραβήξει οι επιβάτες λίγο πριν το ναυάγιο, καθώς και τις ακριβείς δηλώσεις της Προέδρου. The captain of the South Korean ferry is under arrest. I am sorry to the people of South Korea for causing a disturbance, and I bow my head in apology to the families of the victims. At the time, the current was very strong, the temperature of the ocean water was cold, and I thought that if people left the ferry without proper judgment, if they were not wearing a life jacket, and even if they were, they would drift away and face many other difficulties. The rescue boats had not yet arrived, nor were there any civilian fishing ships or other boats nearby at the time. The captain was filmed at the rescue station shortly after the ferry sank on Wednesday. Prosecutors are now investigating whether his order to evacuate came too late. The rescue and recovery operation is desperate. Divers have seen bodies through the ship's windows, but are hoping that some of the more than 270 people missing, many of them school children, could still be alive. In daylight, two giant buoys mark the position of the ship, which has now slipped beneath the surface. The situation is too difficult for ordinary divers to go in. It is very difficult due to the depth, the speed of the water flow, and the weather conditions are very hard.
Footage from the divers' cameras is being relayed to families packed into a gymnasium waiting for news. The captain has admitted he wasn't on the bridge when the accident happened. Prosecutors say the third mate, a 25-year-old woman who was navigating the route for the first time, may have ordered a sharp turn, causing the ferry to list. She and the helmsman have also been arrested. There was a mistake on my behalf as well, but the steering gear of the ship turned further than it was supposed to. So far, 29 bodies have been recovered, and more than 500 divers are working at the scene. The questions about how and why it happened are still to be answered. Gerard Tubb, Sky News. Έντρομοι επιβάτες φορώντας οσίβια παραμένουν στις καμπίνες τους, ενώ το νοτιοκορεατικό πλοίο βυθίζεται. Από τα μεγάφωνα ανακοίνωση του πληρώματος τους προτρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. Τους προειδοποιεί ότι αν μετακινηθούν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Όσοι υπακούν οδηγούνται σε βέβαιο θάνατο, όπως εκτιμούν ειδικοί αναλυτές. Το ερασιτεχνικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου καταγράφει τις τελευταίες δραματικές στιγμές λίγο πριν το μεγαλύτερο μέρος του μοιραίου πλοίου χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι από τους 287 αγνοούμενους του ναυαγίου έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του μισοβυθισμένου πλοίου. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τη βύθιση του οχηματαγωγού στη Νότια Κορέα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 58, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή. Τουλάχιστον 240 άνθρωποι ανάμεσά τους και πολλοί μαθητές συνεχίζουν να αγνοούνται. Η πρόεδρος της χώρας, Παρκ Γκεουνχέ, δήλωσε ότι οι ενέργειες του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος του φέριμποτ που βυθίστηκε την περασμένη Τετάρτη ισοδυναμούν με φόνο. Οι ενέργειες του καπετάνιου και κάποιων μελών του πληρώματος είναι ακατανόητες βάσει της κοινή λογικής και ισοδυναμούν με φόνο. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αμέσως μετά το δυστύχημα, ο καπετάνιος δεν ακολούθησε τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκένωση του πλοίου. Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβαν άλλα 4 μέλη του πληρώματος. Πρόκειται για 3 υπαξιωματικούς και έναν από τους μηχανικούς του πλοίου. Οι συγγενείς των επιβενώντων παραμένουν στο γυμναστήριο με τις ελπίδες τους σιγά σιγά να σβήνουν. Οι αρχές μεταφέρουν τις όρους σε νοσοκομεία για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις πριν ενημερωθούν οι συγγενείς. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι κηδείες κάποιων θυμάτων. Θα μεταφερθούμε στην Ουκρανία τώρα, όπου όπλα από τον Πούτιν ζητά το Σλοβιάνσκ. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Ο αυτοανακηρυχθής δήμαρχος κύριος Πομονάρεφ ζήτησε την επέμβαση της Ρωσίας για την προστασία των κατοίκων της περιοχής από τους Ουκρανούς εθνικιστές. Μόσχα και Κίεβο εξαπολύουν εκατέρωθεν κατηγορίες σχετικά με το ποια πλευρά ευθύνεται για το επεισόδιο που παραβίασε την Κεχυρία. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία μετά το αιματηρό επεισόδιο έξω από το Σλοβιάνσκ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε φυλάκιο φιλορώσων αυτονομιστών. Ο αυτοανακηρυχθής δήμαρχος Βιάτσεσλαφ Πονομάρεφ ζήτησε την επέμβαση της Ρωσίας για την προστασία των κατοίκων της περιοχής από τους Ουκρανούς εθνικιστές. Θέλω να απευθυνθώ στους ηγέτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και προσωπικά στο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Ζητάμε τη βοήθειά σας. Αν δεν μπορείτε να στείλετε δυνάμεις του στρατού για να διατηρήσουν την ειρήνη, τότε βοηθήστε μας με όπλα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορείτε. Μόσχα και Κίεβο εξαπολύουν εκατέρωθεν κατηγορίες σχετικά με το ποια πλευρά ευθύνεται για το επεισόδιο που παραβίασε την Εκεχηρία. Το απόγευμα της Δευτέρας φτάνει στην Ουκρανία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια επίσκεψη που αναμένεται να προκαλέσει την ενόχληση της Ρωσίας. Αναμνήσεις από το μοιραίο Boeing φέρνει το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών, το οποίο με 159 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Κατά την απογείωση παρουσίασε πρόβλημα με τους τροχούς. Μετά από περιπλάνηση 4 ωρών προσγειώθηκε με ασφάλεια προς την ανακούφιση των τρομοκρατημένων επιβατών. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Νέο θρίλερ στον αέρα με αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών. Boeing της εταιρείας με 159 επιβάτες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ.
Το αεροσκάφος είχε προορισμό τον Μπαγκαλόρε της Ινδίας. Κατά την απογείωση παρουσίασε πρόβλημα στους τροχούς. Μετά από περιπλάνηση 4 ωρών, προσγειώθηκε με ασφάλεια προς ανακούφιση των τρομοκρατημένων επιβατών. Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, ένας τροχός καταστράφηκε. Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει κύκλους γύρω από την Κουάλα Λουμπούρ για να κάψει τα καύσιμα και μετά να επιχειρήσει προσγείωση. Αντιμετώπισε πρόβλημα για να κατεβάσει τους τροχούς. Κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε. Επικράτησε ηρεμία, δεν είχαμε αναταράξεις, ήταν μια ομαλή προσγείωση. Την ίδια ώρα οι έρευνες για την ανέβρεση του αεροσκάφους της ίδιας εταιρείας που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου παραμένουν άκαρπες. Το υποβρύχιο ρομποτικό σκάφος που σαρώνει τη ζώνη των ερευνών δυτικά του Πέρθ στον Ινδικό ωκεανό έχει ολοκληρώσει τα 2/3 της αποστολής του χωρίς να έχει βρει κανένα σημάδι του χαμένου Boeing. Θα αναφερθούμε τώρα στις ευρωεκλογές και στο τι αλλάζει φέτος. Γιατί αυτή τη φορά οι εκλογές είναι διαφορετικές, γιατί μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές έχουν αλλάξει κάποιοι κανόνες και τώρα για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λόγο για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν. Τι διάφορες απαντήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα δίνει η Χιμένα Γκομές ντε λα Φρόρ από το Γραφείο Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πληροφοριών Europe Direct. Να περάσουμε να δούμε τις απαντήσεις της. Γνωρίζω ότι οι ευρωεκλογές θα πραγματοποιηθούν από τις 22 μέχρι τις 25 Μαΐου. Ακούω συνεχώς ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικές. Τι σημαίνει αυτό? Όντως, οι ευρωεκλογές πραγματοποιούνται μεταξύ 22 και 25 Μαΐου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέξουν 751 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποκαλούνται ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξουσίες του έχουν αυξηθεί πολύ από το 1979, όταν και λειτουργήσε για πρώτη φορά. Σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι πλέον απλά ένα συμβουλευτικό όργανο, αλλά ένας κανονικός συνδιαμορφωτής της νομοθεσίας μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το σώμα που συγκεντρώνει τους εκπροσώπους των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα ισότιμο λόγο για όλους εν δυνάμει τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, επηρεάζουν τη δική σου ζωή. Δηλαδή, οι ευρωβουλευτές έχουν βαρύνουσα άποψη για θέματα εταιρικής αγοράς, πολιτικών ελευθεριών, στοιχειωδών δικαιωμάτων και για οτιδήποτε άλλο βέβαια συνδέεται με την οικονομική κρίση και πώς πρέπει να ξοδεύονται τα χρήματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από επενδύσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα, την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Γιατί αυτή τη φορά οι εκλογές είναι τόσο διαφορετικές? Γιατί μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές οι κανονισμοί έχουν αλλάξει. Και τώρα για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λόγο για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν. Γιατί με τις νέες ρυθμίσεις τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών όταν θα αποφασίσουν για τον νέο πρόεδρο της Κομισιόν, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη σημερινή χρονική στιγμή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μάχεται ενάντια στην οικονομική κρίση και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι έχουν πλέον βαρύνουσα άποψη και από την ψήφο τους θα κληθεί πώς θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι εκλογές είναι διαφορετικές. Εάν θέλετε να θέσετε μία ερώτηση, επισκεφτείτε τη σελίδα του. Θα παραμείνουμε στο θέμα των ευρωεκλογών. Αυτή τη φορά όμως θα δούμε τον ρόλο που παίζουν σε αυτές τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Πώς μπορούν το Twitter, τα blog και το Facebook να παίξουν ρόλο σε μια προεκλογική εκστρατεία. Αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή The Network με τον Chris Burns και τους καλεσμένους τους. Μάθετε περισσότερα παρακολουθώντας το βίντεο της εκπομπής. Hello.
Γεια σας, είμαι ο Chris Berners και σας καλωσορίζω στην εκπομπή The Network, όπου φιλοξενούμε ένα debate με ανθρώπους του τύπου. Η κοινωνική δικτύωση μπορεί να βοηθήσει στις ευρωεκλογές, ιδιαίτερα στους νέους ψηφοφόρους. Κάποιοι ευρωβουλευτές οφείλουν την εκλογή τους στα tweets, στα blogs και στο facebook. Πώς θα μπορούσε αυτό το εικονικό πεδίο μάχης να μεταφραστεί σε ψήφους και να καταπολεμήσει τη σταθερή πτώση της προσέλευσης των πολιτών στις κάλπες? Πώς θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει τους ψηφοφόρους για το πόσο σημαντική είναι η ψήφος τους? Πόσο δίκαια ή άδικα μπορούν να είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση της εικόνας του υποψηφίου, αλλά και στην επιθετική πολιτική που υιοθετούν οι πολιτικοί αντίπαλοι? Αυτού του είδους η επικοινωνία είναι ευκολότερη για φορείς λαϊκιστικών θέσεων. Πώς μπορεί να ασκήσει κριτική και να συμπυκνώσει πολύπλοκα ζητήματα και λύσεις προβλημάτων σε 141 χαρακτήρες? Μείνετε μαζί μας για αυτή την ειδική εκπομπή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ράντβιλε Μαρκουνάιτε είναι συντηρητική ευρωβουλευτής, μέλος της ομάδας των EU40 των νεαρών ευρωβουλευτών. Ο Νίκολας Μπάιγκαρντ, ερευνητής και αρθρογράφος στην επικοινωνία και τα social media, διδάσκει στο ΙΧΕΚ στις Βρυξέλλες. Και ο Ανδρέας Μίλερ Λάιλε, Ευρωπαίος blogger. Ξεκινώ με μια ερώτηση προς όλους, αρχίζοντας από τη Ράντβιλε. Φέτος είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε τη δυναμική παρουσία του Twitter στις ευρωεκλογές. Ποια είναι η επίδραση που έχετε διαπιστώσει μέχρι στιγμής? Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν κάνουν καλύτερη την πολιτική. Απλώς βοηθούν στην ταχύτερη διάδοση των μηνυμάτων. Αυτό είναι σίγουρο. Όλοι μας ζούμε σε μια εποχή όπου θέλουμε να καταναλώνουμε γρηγορότερα, επιθυμούμε γρήγορα μηνύματα, θέλουμε γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Επομένως, το Twitter, το Facebook και όλα τα social media είναι τα τέλεια εργαλεία. Νίκολας, είναι θετική ή αρνητική η επίδραση του Twitter? Η επίδραση είναι θετική σε γενικές γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις και τα επιχειρήματα γίνονται ίσως περισσότερο κατανοητά από τους πολίτες. Μιλώ για εκείνους που είναι ενεργοί στο Twitter. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι αυτό το κοινό είναι πολύ περιορισμένο. Εσύ, Άντρεας, τι πιστεύεις? Εκτιμώ ότι η επίδραση δεν θα είναι μεγάλη. Είναι απλώς ένα βοηθητικό μέσο για τους ευρωβουλευτές που έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια στο προφίλ που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο περισσότερος κόσμος ενημερώνεται από την τηλεόραση. Επομένως, ο ρόλος τους θα είναι περιορισμένος στις επικείμενες εκλογές. Εντάξει, Ράντβιλε, προφανώς δεν θέλεις να κάνεις τον χρόνο σου. Πώς βλέπεις όμως το γεγονός ότι τα social media έχουν γίνει εργαλείο στα χέρια λαϊκιστών? Δεν κρύβει κάποιους κινδύνους το γεγονός ότι υποφελούνται από την κοινωνική δικτύωση συγκριτικά με τα πιο συμβατικά κόμματα? Πιστεύω ότι οι λαϊκιστές συνήθως βασίζονται σε σλόγγαν, έχουν τη δική τους ατζέντα. Μπορεί να είναι ευκολότερο για εκείνους να επικοινωνούν. Πιστεύω όμως ότι το μόνο που χρειάζεσαι είναι να διατυπώσεις έναν τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας στην οποία απευθύνεσαι. Και πώς το κάνεις αυτό, Νίκολας? Πρέπει κανείς να προσαρμόσει τη ρητορική του στα μίντια. Οι λαϊκιστές το έχουν κάνει. Όταν ακούμε τα επιχειρήματα της Μαρί Λεπέν εναντίον των Βρυξελών, για τη Γαλλία τα επιχειρήματα αυτά είναι πολύ ισχυρά. Είναι επιθετική πολιτική που όλοι την καταλαβαίνουν, ακόμη και αν είναι τραγική. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αναπτύξει έναν αντίστοιχα δυναμικό λόγο φιλοευρωπαϊκό. Ανδρέας, έχεις ένα μάλλον αιχμηρό blog, το cosmopolito.org. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι θέλουν περισσότερο η Ευρώπη. Αυτό πιστεύεις ότι προκαλεί οργή σε κάποιους? Φυσικά, γιατί ο κόσμος δεν έχει κριτική σκέψη να αξιολογήσει τέτοιου είδους σλόγγαν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να συμβιβάσουν ιδέες ή μετριοπαθείς φωνές που θέλουν να εξηγήσουν κάποιες πολιτικές. Χρειαζόμαστε πραγματικά νέες μορφές επεξήγησης για σύνθετα ζητήματα. Ράντβιλε, με ποιον τρόπο αποφεύγεις τέτοιου είδους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την υπεραπλούστευση? Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι κάτι φυσικό για εμένα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκτιμούν και διαισθάνονται πότε κάποιος είναι φυσικός. Προσπαθώ να εστιάσω σε αυτό που είναι σημαντικό για τη δουλειά μου, σε αυτό που είναι σημαντικό και για άλλους ανθρώπους. Σε αυτό προσθέτω μετά την προσωπική μου στάση και αυτό είναι όλο. Δεν μου αρέσει να επικοινωνώ με συνθήματα. Πρέπει να κάνεις τα πάντα και να βρίσκεις το σωστό τρόπο.
Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο, έτσι δεν είναι. Νίκολας, εδώ ελοχεύει και ένας ακόμα κίνδυνος. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η κοινωνική δικτύωση αρχίζει να αντικαθιστά τα παραδοσιακά μέσα. Διδάσκεις και σε σχολή δημοσιογραφίας. Τι πιστεύεις γι' αυτό? Δεν θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Τα social media δεν είναι τόσο ισχυρά. Έχουν περιορισμένο κοινό. Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης όπως η τηλεόραση είναι ακόμα πολύ δυνατά. Στην Ευρώπη έχουμε τους bloggers, τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που είναι πολύ ενεργοί στο Twitter. Οι απλοί πολίτες όμως δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή την επικοινωνία. Ανδρέας, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι η κοινωνική δικτύωση ανακυκλώνει κηρύγματα. Είναι απλώς ένας θάλαμος με ηχό για ανθρώπους που έχουν τα δικά τους πιστεύω. Δεν είναι και αυτό ένας κίνδυνος? Ναι, πιστεύω ότι είναι μεγάλος κίνδυνος. Το Facebook μας δείχνει μόνο ότι μας αρέσει και ακολουθούμε τους ανθρώπους που ήδη αποδεχόμαστε. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος αυτό. Υπάρχει ένα είδος φιλτραρισμένης φούσκας. Βλέπουμε μόνο τα πράγματα στα οποία πιστεύουμε και δεν εκτιθέμεθα σε αντίθετες απόψεις. Αυτό δεν είναι και το καλύτερο πράγμα στον πολιτικό λόγο. Ράντβιλε, από την άλλη μεριά, θα μπορούσε αυτός να είναι ένας τρόπος να κινητοποιήσεις τους ανθρώπους που είναι πιστοί σε εσένα? Θα προτιμούσαμε να διεξαχθούν οι εκλογές στο Facebook, τρόπος του Λέγκιν. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό για τον κόσμο είναι να έχουν πληροφόρηση. Συνειδητοποιούν τι είδους προφίλ έχεις και φυσικά είναι αδύνατο μέσω του Facebook να φέρεις κοντά τους ανθρώπους. Είναι ωστόσο ένας από τους τρόπους για να έχεις απευθείας επικοινωνία. Λειτουργεί όμως αυτό? Θέλω να φέρω το παράδειγμα των Βρετανικών εκλογών το 2010. Υπήρχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην κοινωνική δικτύωση, πολλή κινητικότητα στο ίντερνετ. Αυτό όμως δεν είχε αντίκτυπο στους ψηφοφόρους όταν έφτασαν μπροστά στην κάλπη. Νίκολας, τι νομίζεις? Υπάρχει ακόμη ένα κενό ανάμεσα στον πραγματικό διαδικτυακό ακτιβισμό και στις πραγματικές προθέσεις την ημέρα των εκλογών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άμεση επίδραση της διαδικτυακής συμπεριφοράς και στο αποτέλεσμα των εκλογών. Ανδρέας, τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον όπως η Ράντβιλε προκειμένου να βελτιώσει την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Πρέπει να είναι αυθεντικός και να προσπαθεί πραγματικά να μην χρησιμοποιεί τα social media μόνο για προεκλογική εκστρατεία. Πρέπει να τα αξιοποιήσει σε συστηματική βάση, να κρατάει τον κόσμο με μια καθημερινή επαφή που θα εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για να κάνεις τον κόσμο να ενδιαφερθεί στην πολιτική σου. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται συχνά γενικότερα στα εθνικά δίκτυα. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα σε αυτά που λες. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δεν θεωρείτε όμως ότι σε κάποιο βαθμό αφαιρεί από την ουσία του μηνύματος? Εξελίσσεται σε ένα είδος διαγωνισμού ομορφιάς. Έτσι δεν είναι, Ράντβιλε? Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτό. Πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε τις αναλογίες. Η πολιτική είναι πράγματι η ουσία, η καθημερινή ατζέντα. Αλλά από την άλλη μεριά, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να νιώθουν σε ποιον άνθρωπο πιστεύουν. Δεν ξέρω αν βρίσκουν κάτι κοινό όταν αναρτούν στα social media, τι διαβάζουν, τι τους αρέσει, πού ταξιδεύουν. Όλα αυτά όμως είναι στοιχεία όλης αυτής της διαδικασίας. Θέλω να θίξω άλλο ένα θέμα. Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι η κοινωνική δικτύωση μπορεί να είναι πολύ καλή στη συλλογή δεδομένων, όπως συνέβη τότε με την καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα. Αξιοποιούν κάποιες πληροφορίες για να κεντρήσουν ψηφοφόρους. Τους παρακινούν έτσι να πάνε να ψηφίσουν. Το πρόβλημα εδώ στην Ευρώπη είναι η προστασία των δεδομένων. Τα χέρια μας είναι δεμένα αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων. Νίκολας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων στις ευρωεκλογές. Το πρόβλημα είναι ότι το εκλογικό σώμα είναι εθνικό. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές συναγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου δεν μπορείς να χειριστείς τις ευρωεκλογές σε ένα γενικό πλαίσιο όπου όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν κοινές αναφορές, κοινά προβλήματα. Το κύριο θέμα νομίζω είναι ότι καθένας δίνει τον αγώνα του σε εθνικό έδαφος. Ανδρέας, τι πιστεύεις εσύ για τη συλλογή δεδομένων? Η συλλογή δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Σε αυτό επένδυσαν το 10-15% των χρημάτων της καμπάνιας. Στην Ευρώπη έχουμε διαφορετική οπτική στο θέμα της ιδιωτικότητας. Στον κόσμο δεν αρέσει να μοιράζεται πολλά δεδομένα στο Facebook. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτό που έκανε ο πρόεδρος Ομπάμα. Ράντβιλε, με όλη αυτή τη συζήτηση, πόσο αισιόδοξη είσαι ότι η κοινωνική δικτύωση μπορεί να σε κάνει να κερδίσει τις εκλογές?
Είμαι αισιόδοξη. Ελπίζω ότι ο κόσμος ακολουθούσε για 5 χρόνια αυτά που έκανα με τους συναδέλφους μου. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν και θα το αξιολογήσουν αυτό. Ράντβιλε, ευχαριστώ θερμά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας για την κοινωνική δικτύωση. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας. Είμαι ο Chris Burns. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε να δούμε ένα κοινωνικό θέμα το οποίο απασχολεί πολλές οικογένειες, όπως είναι το πρόβλημα της χρηματοδότησης των σπουδών. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση συχνά αποδεικνύεται δοκιμασία με τα τρέχοντα έξοδα που υπάρχουν. Το ίσως ακούγεται περίεργο, όμως η χρηματοδότηση μέσω του πλήθους, του crowdfunding, είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής λύση. Το επόμενο βίντεο που θα δούμε είναι μια φοιτήτρια το οποίο το δοκίμασε και μας διηγείται την ιστορία της. Να το δούμε. Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Το πώς θα βγάλεις τα χρήματα για να αποκτήσεις πτυχίο είναι από μόνο του κανονικό σχολείο. Πού στρεφόμαστε όταν υποτροφίες και δωρές είτε δεν υπάρχουν είτε δεν επαρκούν. Σήμερα βλέπουμε τις δυνατότητες. Πώς σας φαίνεται να ζητάτε οικονομική βοήθεια για την εκπαίδευσή σας από αγνώστους? Ίσως ακούγεται περίεργο, όμως η χρηματοδότηση μέσω του πλήθους, το crowdfunding, είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Μια φοιτήτρια το δοκίμασε και μας διηγείται την εμπειρία της. Η Όλγα Τουρκάν είναι υποψήφια διδάκτορας. Γράφει τη διατριβή της, όμως δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Η λύση που διάλεξε για να βρει τα 4.000 ευρώ που χρειαζόταν ήταν που την έκανε περίπου star εδώ στο Στρασβούργο. Στις αρχές του 2013 έπρεπε να σταματήσω όλες μου τις δουλειές μερικής απασχόλησης για να συγκεντρωθώ στη διατριβή μου. Γιατί η συγγραφή της απαιτεί μεγάλη αφοσίωση και πολλή δουλειά. Περισσότερη από ό,τι όταν την προετοίμαζα. Έπρεπε να βρω μια λύση για τα οικονομικά μου. Οι αιτήσεις της για δωρεά απορρίφθηκαν. Όμως ένας φίλος της τη συνέστησε το crowdfunding. Έψαξα όλα τα προγράμματα σε διάφορες πλατφόρμες. Υπήρχαν αρκετά είδη σε διάφορα θέματα και projects, οπότε είπα, γιατί όχι. Θα μπορούσα να το δοκιμάσω, δεν έχω να χάσω κάτι και είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα για όλη την ομάδα, για όσους παίρνουν μέρος. Έτσι, το δοκιμάσαμε. Προκειμένου να προσελκύσει κεφάλαια, η Όλγα και οι φίλοι της έστησαν μια πιασάρικη ιστοσελίδα. Έφτιαξαν και ένα χιουμοριστικό βίντεο που τράβηξε την προσοχή των δωρητών. Είναι θαραλέα και τι χαμόγελο. Στο βίντεο προσέχει κανείς πόση ενέργεια έχει. Έτσι έπεισε τον κόσμο, μπόρεσε τουλάχιστον να τραβήξει την προσοχή. Έκανε τον κόσμο να κοιτάξει καλύτερα για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Τελικά η Όλγα μάζεψε κάτι λιγότερο από 5.000 ευρώ. Επιπλέον έλαβε εκατοντάδες επιστολές ενθάρρυνσης. Τώρα μπορεί να ασχοληθεί απερίσπαστη με τη διδακτορική της διατριβή. Δεν το περίμενα. Τόση υποστήριξη για το project, η τεράστια γενναιοδορία των φίλων μου, της οικογένειάς μου, των ανθρώπων που είναι κοντά μου. Ίσως να ήταν προβλέψιμο, αλλά όταν είδα πως όσοι συνέβαλαν ήταν ανώνυμοι και δεν υπήρχαν μικρά ποσά, αυτό πραγματικά με εξέπληξε. Και επειδή ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, η Όλγα σύντομα θα στείλει στους χορηγούς της ένα αντίγραφο της διατριβής της. Ένα ασυνήθιστο δώρο που όμως για την Όλγα έχει τεράστια σημασία. Το πρόγραμμα Erasmus έχει αναδειχθεί σε στυλοβάτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Όμως η κρίση έκανε τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μεγάλες περικοπές. Ας δούμε τις εμπειρίες ενός φοιτητή στην Ισπανία. Ο Άριελ είναι τελειόφυτος στην ιστορία της τέχνης. Θέλησε να κάνει ένα ακαδημαϊκό έτος στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus. Όμως με την περικοπή του οικονομικού βοηθήματος, ο Άριελ, ο μεγαλύτερος από τα 5 αδέλφια της οικογένειας Μπαρίλε, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.
Ζήτησα μια δωρεά για να πάω στη Λισαβόνα, έναν προορισμό πολύ οικονομικό και εφικτό. Όμως τελικά δεν τα κατάφερα γιατί η δωρεά κάλυπτε 170 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να φύγω το Σεπτέμβριο, αλλά χρήματα δεν θα έπαιρνα πριν το Μάρτιο. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάρτιο θα κάλυπτα μόνος μου τα έξοδα χωρίς καμιά βοήθεια. Ο Άριελ δεν είναι η εξαίρεση, αλλά μάλλον ο κανόνας. Κάποιες περιφέρειες όπως η Μαδρίτη αποφάσισαν λόγω της κρίσης να μειώσουν το βοήθημα. Επιπλέον, η κυβέρνηση αποφάσισε το βοήθημα να χορηγείται μόνο για μισό έτος, ενώ πριν ήταν για ολόκληρο το έτος. Η διαδικασία της Μπολόνια στηρίζεται στην κινητικότητα. Η Ισπανία κατέχει ηγετικό ρόλο τόσο ως χώρα προέλευσης όσο και ως χώρα υποδοχής. Παρ' όλα αυτά, ανησυχούμε πολύ επειδή τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά, ειδικά η κινητικότητα προέλευσης. Στο δικό μας πανεπιστήμιο, το αυτόνομο πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το οποίο είναι ένα με τους υψηλότερους δείκτες κινητικότητας, η μείωση είναι μεταξύ 20 και 30% τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Εμίλιο Γκαρσία Πριέτο ήταν στην Εκπαιδευτική Επιτροπή που ενέκρινε το Εράσμους το 1987. Όπως λέει, λόγω της κρίσης οι φοιτητές χάνουν πολλά περισσότερα από την εμπειρία του εξωτερικού. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις δουλειά αν έχεις την εμπειρία του Εράσμους, διότι σου δίνει μια σειρά ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σε βοηθούν. Ayudan a buscarse trabajo. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας από το να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα? Η Ισπανία ήταν η χώρα που προσέγγιζε περισσότερο σε φοιτητές προέλευσης το στόχο του 20% για το 2020 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέλνει τους περισσότερους φοιτητές σε Εράσμους και επίσης είναι η χώρα που δέχεται τους περισσότερους. Οι νέοι κανονισμοί κάνουν ακόμη πιο δύσκολο για έναν φοιτητή το να μπει στο πρόγραμμα Εράσμους. Επρόκειτο να φύγω με Εράσμους για ένα χρόνο, όμως αφού δεν υπάρχουν λεφτά θα φύγω μόνο για 6 μήνες. Έχω πολλούς συμφοιτητές που θα ζητούσαν υποτροφία και δεν θα το κάνουν γιατί ούτε χορηγίες δίνονται. Οι δαπάνες για βοήθεια προς τους φοιτητές του εξωτερικού έχουν μειωθεί από το 2011 κατά 71%. Όλοι έχουμε δει ταινίες του Hollywood για τη ζωή στα αμερικανικά κολέγια. Είναι όμως έτσι και στην πραγματικότητα? Πώς πληρώνουν οι φοιτητές? Ας δούμε πώς οι γονείς και οι φοιτητές κινούνται στο λαβύρινθο των διαθέσιμων χορηγιών και υποτροφιών. Οι περισσότερες οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν από πολύ νωρίς να εξοικονομούν χρήματα για τις σπουδές των παιδιών τους. Και όλα αυτά παρά το ότι το Υπουργείο Παιδείας δίνει σχεδόν 150 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να βοηθήσει εκατομμύρια φοιτητές. Το πρώτο βήμα για τη λήψη αυτής της βοήθειας είναι η κατάθεση της αίτησης FAFSA. Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όστεν διοργανώνει ημερίδες για να βοηθήσει στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην περιοχή μας προϋποθέτει μεταλλικιακή εκπαίδευση. Το 86% των ανέργων μας δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο. Άρα το να τους βοηθήσουμε να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους ενισχύει τις εκπαιδευτικές και τις οικονομικές τους ευκαιρίες. Σχεδόν 1 εκατομμύριο Αμερικανοί φοιτητές έχουν τις προϋποθέσεις αλλά δεν κάνουν την αίτηση. Αυτοί στρέφονται στα φοιτητικά δάνεια μέσω των οποίων έως τώρα έχουν δοθεί 1,2 τρισεκατομμύρια σε 40 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή 30.000 δολάρια ανά απόφοιτο. Το να πληρώνεις για το κολέγιο μπορεί να εξελιχθεί σε μαρτύριο για οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων. Αυτό είναι το νόημα της οικονομικής συνδρομής. Όταν κάνεις την αίτηση και η οικογένειά σου δεν βγάζει τόσα, τότε πρέπει να πληρώσεις πολλά λεφτά για να πας στο κολέγιο. Τα κοινοτικά κολέγια αποτελούν την οικονομική εναλλακτική λύση γιατί κοστίζουν έως και 75% φθηνότερα από τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Δίνουμε στους φοιτητές μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν η οικογένειά τους δεν έχει τα οικονομικά μέσα, οι περισσότεροι εργάζονται και περιμένουν. Μόλις εξοικονομήσουν αρκετά, ξεκινούν τη φοίτηση. Ενώ κάποιοι μπορούν να ζητήσουν και οικονομική βοήθεια. Η Τζόσλιν ήρθε πριν 3 χρόνια από το El Salvador. Έκανε κάποια μαθήματα αγγλικών και μετά έκανε αίτηση για βοήθεια. Σπουδάζει ψηφιακή εγκληματολογία στο North Lake χωρίς να πληρώσει ούτε cent. Αν δεν είχα οικονομική βοήθεια, δεν θα μπορούσα να πάω ούτε σχολείο ούτε πανεπιστήμιο.
Ζω με τη μητέρα μου. Πρέπει να πληρώνει το νίκη, το φως, τα ψώνια, τα τρόφιμα και δεν μπορεί να αντέξει το σχολείο. Παρά είναι ακριβό. Η χρηματοδότηση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης σε ανώτατο επίπεδο εξακολουθεί να αποτελεί βάρος για εκατομμύρια αμερικανικές οικογένειες. Από το 1985, το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 538%. Η Φερούζα Αμπιντόβα μας γράφει: «Έως τώρα έχω δει το crowdfunding να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση θεραπείων για παιδιά. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα χρησιμεύε κάπου αλλού». Εσείς έχετε ποτέ σκεφτεί τη δυνατότητα του crowdfunding? Περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Αυτά για σήμερα. Γεια σας. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει και αυτό με την εκπαίδευση. Αυτή τη φορά όμως μας πηγαίνει στο Πακιστάν και αναφέρεται συγκεκριμένα στον αγώνα ζωής για την εκπαίδευση των κοριτσιών σε αυτή τη χώρα. Από το 2008 μέχρι το 2010, περισσότερα από 4 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις περιοχές των φυλών στο βορειοδυτικό Πακιστάν λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων και του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Όσοι εκτοπίστηκαν πήγαν σε καταβλισμό. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε μια νεαρή κοπέλα από τον καταβλισμό που μας διηγείται τον τρόπο εκπαίδευσης εκεί. Να το δούμε το βίντεο. Όταν έφτασαν οι Ταλιμπάν ήρθαν και τα πολεμικά αεροσκάφη. Όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί, οι Ταλιμπάν έφυγαν. Όταν άρχισε η μάχη, πήγαμε να παίξουμε. Όταν άρχισε ο βομβαρδισμός, βάλαμε τα κλάματα. Τα σπίτια μας καταστράφηκαν. Όταν ο στρατός ξεκίνησε την επίθεση εναντίον των Ταλιμπάν, η κατάσταση έγινε χειρότερη. Το μαγαζί μας καταστράφηκε. Όλα καταστράφηκαν. Όταν τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο, οι Ταλιμπάν πυροβολούσαν στον αέρα. Γι' αυτό δεν πήγα κι εγώ. Δεν πυροβόλησαν ποτέ, ούτε απέτρεψαν ποτέ τα κορίτσια να πάνε στο σχολείο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι Ταλιμπάν ήταν εναντίον της εκπαίδευσης των κοριτσιών. Δεν ήθελαν να σταματήσουν την εκπαίδευση. Ήθελαν τα κορίτσια και οι δασκάλες να φορούν μπούργα. Οι γονείς απειλούνταν από τους Ταλιμπάν. Δεν έστελναν τα κορίτσια τους στο σχολείο. Αν έπρεπαν διαφορετικά, θα είχαν πρόβλημα. Από το 2008 μέχρι το 2010, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις περιοχές των φυλών στο βορειοδυτικό Πακιστάν, λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων και του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Όσοι εκτοπίστηκαν ήρθαν εδώ, στον καταβλισμό Τζαλοχάι, κοντά στην Πεσαβάρ. Χιλιάδες κορίτσια άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο για πρώτη φορά. Η Νάργκης και η οικογένειά της έρχονται από τον Μπαχαούρ, ένα από τα προπύργια των Ταλιμπάν. Θεωρείται το βασικό κέντρο ελέγχου της Αλ-Κάιντα για τις επιχειρήσεις στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Οι περιοχές των ομοσπονδιακών διοικούμενων φυλετικών περιοχών στο Πακιστάν είναι από τις πιο συντηρητικές της χώρας. Εδώ δρουν ομάδες που έχουν απειλήσει και σκοτώσει γυναίκες με ηγετικό ρόλο προκειμένου να καταστήλουν κάθε αίτημα για πολιτικά δικαιώματα και ισότητα. Τα κορίτσια που μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν με τα βίες ξεπερνούν το 5%. Ειδικά για τα κορίτσια είχαμε πολλά προβλήματα. Κατά την άποψη των γονιών τους, η εκπαίδευση δεν είναι πολύ σημαντική για τα κορίτσια. Σε αυτές τις περιοχές, η γάμη σε νεαρή ηλικία είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Τα παιδιά παντρεύονται σε ηλικία 9, 10 ή 12 ετών. Για αυτά τα παιδιά, η εκπαίδευση δεν έχει καμία σημασία.
Η Νάρκης πηγαίνει σε ένα από τα 33 σχολεία της περιοχής που φιλοξενούν 9.000 παιδιά. Οι νέοι στον καταβλισμό φτάνουν τις 13.000. Η έκπληξη είναι ότι σχεδόν τα μισά γραφεία καταλαμβάνονται από κορίτσια. Αυτό οφείλεται στη UNICEF που έφερε κοντά τους γονείς και τους δασκάλους της κοινότητας. Το Συμβούλιο και οι ομάδες νέων συνεδριάζουν τακτικά με έναν στόχο. Την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση. Η προσπάθεια υποστηρίχθηκε οικονομικά από τον Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γονείς μου δεν ζουν. Είμαι ορφανή. Έχω μόνο έναν αδερφό που είναι τριτοετής φοιτητής. Στηρίζω τον αδερφό μου και την οικογένειά μου. Όταν έχεις λάβει εκπαίδευση, μπορείς να βοηθήσεις την οικογένειά σου. Είναι καιρός για εμάς να μορφωθούμε. Η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται σε όλα τα κορίτσια, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν δασκάλες και γιατροί. Το δικό μου όνειρο είναι να γίνω δασκάλα. Βρίσκονται σε ένα νέο περιβάλλον, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να πάνε σχολείο, να λάβουν ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση. Όσο ζουν σε αυτόν τον καταβλισμό, πρέπει να γνωρίζουν για τη σημασία της εκπαίδευσης. Στο μέλλον, όταν φύγουν από εδώ, πρέπει να δώσουν αγώνα για την εκπαίδευση των δικών τους παιδιών και να τα στείλουν σχολείο. Ο πατέρας της Νάρκης ελπίζει ότι μια μέρα θα επιστρέψουν στο χωριό τους όπως έχουν κάνει πολλές οικογένειες. Το όνειρό της να γίνει δασκάλα ίσως αποτελέσει έναυσμα για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης σε περιοχές όπου επιζητούν απεγνωσμένα την ειρήνη. Αρκετά αισιόδοξο ήταν το μήνυμα που μας άφησε το συγκεκριμένο βίντεο. Και τώρα από το Πακιστάν θα πάμε στο Ισραήλ να δούμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που μετατρέπεται σε νοσοκομείο. Νοσοκομειακή μονάδα λοιπόν του Ισραήλ μετέτρεψε ένα υπόγειο πάρκινγκ σε ένα τεράστιο χώρο νοσοκομείου, στο πλαίσιο άσκησης ετοιμότητας που πραγματοποιήθηκε στη Χαϊφά. Η οχύρωση του υπόγειου κτηρίου αντανακλά ουσιαστικά τους φόβους που έχει η Ισραηλινή κυβέρνηση ότι μπορεί κάποια στιγμή να δεχθεί πυραυλική επίθεση από τις γειτονικές χώρες. Η νοσοκομειακή μονάδα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 2.000 κλίνες και σε πολεμική περίοδο, αλλά και σε καιρό ειρήνης προσφέρει 1.500 θέσεις παρκαρίσματος, δίνοντας ανάσα ωστόσο στο τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το Euronews. Νοσοκομειακή μονάδα του Ισραήλ μετέτρεψε ένα υπόγειο πάρκινγκ σε ένα τεράστιο νοσοκομείο στο πλαίσιο άσκησης ετοιμότητας που πραγματοποιήθηκε στη Χάιφα. Η οχύρωση του υπόγειου κτηρίου αντανακλά ουσιαστικά τους φόβους που έχει η Ισραηλινή κυβέρνηση ότι μπορεί κάποια στιγμή να δεχτεί πυραυλική επίθεση από τις γειτονικές χώρες. Η νοσοκομειακή μονάδα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 2.000 κλίνες σε πολεμική περίοδο, αλλά σε καιρό ειρήνης προσφέρει 1.500 θέσεις παρκαρίσματος, δίνοντας ανάσα στο τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη. Το να λειτουργεί σε ένα υπόγειο νοσοκομείο αυτή την περίοδο είναι προφανώς μια σοβαρή απώλεια χώρου αλλά και μέσων. Αποφασίσαμε λοιπόν να χτίσουμε κάτι που να είναι πολύ χρήσιμο στο νοσοκομείο, που είναι η χώρη στάθμευσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ευέλικτο χώρο για πάρκινγκ, ο οποίος σε περίοδο επίκουσας ανάγκης μπορεί να μετατραπεί στο μεγαλύτερο υπόγειο νοσοκομείο του κόσμου. Υπεύθυνοι του νοσοκομείου ισχυρίζονται ότι χρειάζονται 72 ώρες για να μετατρέψουν το πάρκινγκ σε μια ιατρική μονάδα πλήρους λειτουργίας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κλινικές ενός κανονικού νοσοκομείου που θα βρίσκονται στον επάνω χώρο, συμπεριλαμβανομένου τμήματων αιμοκάθαρσης, ογκολογίας και τοκετού. Στην άσκηση πραγματοποιήθηκαν και εικονικά χειρουργία, ενώ τραυματισμένοι ασθενείς βρίσκονταν παντού. Αυτό το μέρος είναι πολύ σημαντικό γιατί οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν θεραπευτική αγωγή χωρίς τον φόβο των βομβαρδισμών ή του να βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.
Καθώς λαμβάνουν θεραπεία σε έναν ασφαλή χώρο, οι πολίτες αισθάνονται ήρεμοι και ότι βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια. Η κατασκευή της μονάδας ξεκίνησε το 2012 και ήταν μια τεράστια τεχνική πρόκληση για τους επιστήμονες και τους τεχνικούς. Βρίσκεται αρκετά βαθιά μέσα στο έδαφος. Οι χώροι στάθμευσης θα είναι διαθέσιμοι για τους οδηγούς από τον Μάιο. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα επίσης ωραίο θέμα. Μοτοσυκλέτες μιας άλλης εποχής. Είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε κατά τη διάρκεια του τρίτου σκούτερ μοτοφεστιβάλ στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Οι δίτροχες καλονές δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κανέναν άλλον παρά μόνο στα μέλη της λέχης φίλων παλιάς μοτοσυκλέτας που ήταν εκεί, κλέβοντας φυσικά την παράσταση, καθώς μικροί και μεγάλοι θαύμασαν ιστορικές μοτοσυκλέτες από το 1917 έως το 1984. Το κοινό μπόρεσε να τους γνωρίσει, αλλά και να μάθει την ιστορία τους, καθώς οι ιδιοκτήτες καταθέτουν το προσωπικό τους κόσμο είτε για την ενέβρεση είτε για τη συντήρησή τους. Να δούμε αυτό το ωραίο βίντεο. Μοτοσυκλέτες μιας άλλης εποχής. Είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε κατά τη διάρκεια του τρίτου φεστιβάλ Scooter στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Κομμάτια καλά διατηρημένα που το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Τέτοιες οργανώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και για μας τους νέους είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, διότι μαθαίνοντας την ιστορία και τις παλιές μοτοσυκλέτες, εκτιμούμε και, και τη νέα τεχνολογία. Είμαι ιδιοκτήτης μοτοσυκλέτας, όχι παλαιάς, καινούριας μοτοσυκλέτας. Ωραία. Αλλά δεν πάβει να θαυμάζω αυτό που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, και το πάθος των ανθρώπων που τις συντηρούν. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τις βλέπω και έξω να κυκλοφορούν. Δεν ξέρω αν αυτό θα έπρεπε κάποιοι να λάβουν κάποια μέτρα, να είναι λίγο πιο ευνοϊκές οι συνθήκες ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν κιόλας. Οι δίτροχες καλονές, για τις οποίες ο χρόνος δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της γοητείας τους, έκλεψαν καρδιές. Μέσα από τις κλασικές μοτοσυκλέτες μπορείς να δεις πολλά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στις σημερινές μοτοσυκλέτες. Τα πιο απλά χαρακτηριστικά είναι ότι συναντάς την φιλοσοφία της κάθε μοτοσυκλέτας. Κάθε μοτοσυκλέτα είναι εντελώς διαφορετική, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και οδηγικά διαφορετικά, αλλά και αισθητικά διαφορετικά. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Λόγω του καταναλωτισμού κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση. Οπότε δεν κάνει και τόσο διαφορετική τη μία με την άλλη μοτοσυκλέτα. Είναι πλέον πάνω κάτω κοινές και ομοιόμορφες στην εμφάνισή τους. Δεν τις ξεχωρίζεις. Οι μηχανές δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κανέναν άλλον παρά μόνο στα μέλη της ελληνικής λέσχης φίλων παλαιάς μοτοσυκλέτας που ήταν εκεί, κλέβοντας την παράσταση, καθώς μικροί και μεγάλοι θαύμασαν ιστορικές μοτοσυκλέτες από το 1917 έως το 1984. Διοργανώνουμε μια θεματική έκθεση 100 χρόνια μοτοσυκλέτα. Περιλαμβάνουν μοτοσυκλέτες στη συγκεκριμένη έκθεση από το 1917 μέχρι το 1984. Η συγκεκριμένη που βλέπετε πίσω μας είναι μια VC 1207 κυβικά εκατοστά Harley Davidson του 1930. Βρέθηκε στην Ελλάδα σε άθλια κατάσταση, από την οποία λείπανε πολύ βασικά εξαρτήματα τόσο από το σκελετό όσο και από τη μοτοσυκλέτα. Και το συγκεκριμένο μέλος μας για να μπορέσει να την ολοκληρώσει γύρισε τον κόσμο ανάποδα στην κυριολεξία. Δηλαδή βρίσκοντας πράγματα από την Ευρώπη, από την Αμερική, για να μπορεί να την ολοκληρώσει και να παρουσιάσει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε. Το κοινό μπόρεσε να τις γνωρίσει, αλλά και να μάθει την ιστορία τους, καθώς οι ιδιοκτήτες τους καταθέτουν τον προσωπικό τους κόπο είτε για την ανέβρεση είτε για τη συντήρησή τους. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Να έχετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο της ημέρας. Καλημέρα σας.